είναι από εκεί μετά να σύρει Δήμο Καπρατική Φαντασία. Και εγώ ήμουν παρόν στη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή, διότι ήμουν όλο στην Κεντρική Επιτροπή. Ήμουν παρόν σε όλη τη συνεδρία τη, από το πρωί το βράδυ. Δεν συνέβη τίποτα τέτοιο, τίποτα τέτοιο τονίζω, δεν συνέβη. Και βεβαίω δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα για την ενότητα εδώ στη ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένο, είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Αυτό ουσιαστικά προσπαθούν να πλήξουν τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής δίθεν ενημέρωσης, την εσωκομματική δημοκρατία, διότι δεν τους βολεύει η εσωκομματική δημοκρατία, διότι η εσωκομματική δημοκρατία στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν συνδιαλλαγές μεταξύ μιας ηγεσίας που θα είναι ανέλεγκτη και των ανέλεγκτων επίσης κέντρων ιδιωτικής οικονομικής εκδοσίας. Αυτό είναι κατ' ουσίαν. Η εσωκομματική δημοκρατία, παραλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, σε κανένα άλλο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και γι' αυτό καθίσταται και αντικείμενο συνεχούς λιδωρίας και επιθέσεων από το διαπλεκόμενο μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κυριότερο θέμα που πρέπει να θέσουν οι Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή είναι ακριβώς η συστηματική παραβίαση του ίδιου του ευρωπαϊκού δικαίου. Χάρτα των μεγεθών δικαιωμάτων δηλαδή, αλλά και των συνθηκών και τις ενέργειες της Τρόικας. Η Τρόικα παραβιάζει όχι μόνο το Εθνικό Σύνταγμα, που δεν την ενδιαφέρει και όχι, και καλά κάνει να μην ενδιαφέρει για το Εθνικό Σύνταγμα, η Τρόικα παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό έχει τη σημασία μέσω της σαφώς και τη σχετική έκθεση των ευρωβουλευτών Κάρας και πώς λεγόταν ο άλλος ο σοσιαλδημοκράτης που βλήθη στην Ομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Με πολύ πλάγιου τόνο βέβαια. Ίσα-ίσα οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα έπρεπε να είναι εκεί, οι οποίοι θα το έκαναν σημείο αυτό και οι οποίοι με βάση ακριβώς τις παραβιάσεις αυτές αξιών να υπάρξει μια καλύτερη μετακίνηση για την ελληνική κοινωνία. Αλλά βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα έχουν και την πολιτική πρόληψη, αν θέλετε, η οποία θα τους επιτρέπει. Διότι εφόσον πρόκειται για μια ομάδα ευρωβουλευτών που κυριαρχείται από τους βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας όπως συνέβαινε ως τώρα, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί δεν έχουν καμία διάθεση να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις επιλογές των κομμάτων εκείνων που τους έστειλαν στη Βουλή, στην Ευρωβουλή.